Καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα και είμαστε εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ ζωντανά για την κλήρωση του Λότο. Στην πρώτη κατηγορία δίνει 300.000 ευρώ. Τα ποσά της σημερινής κλήρωσης θα μας τα πει αμέσως τώρα ο Γιάννης Κορδόνης. Καλησπέρα Γιάννη, μετά από καιρό, έτσι. Καλησπέρα Βάσια, καλώς μας ήρθες πίσω. Καλώς σας βρήκα. Τις καλύτερες ευχές μας να σου ζήσει η κορούλα. Για να τη δεις όπως επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου πάει η μητρότητα, πάντως επέστρεψες πιο όμορφη, έχω να πω. Αλήθεια το λες. Αλήθεια το λέω. Αν και δεν είμαι μαυρισμένη όπως είσαι εσύ, αλλά εντάξει. Δεν κάτι πειράζει. Έχω πάρει κι εγώ, κάτι έχω κερδίσει. Δεν κοιμάσαι πολύ, μάλλον και σου έχει κάνει καλό δεν στο κοιμάμαι, δέρμα. Ναι. Εντάξει, θα το κρατήσω. Θα σου ζήσει λοιπόν η μικρή. Ευχαριστώ. Και πάμε στην κλήρωση του Λότο, που σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 300.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία 5-1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν από 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία με 4 σωστές προβλέψεις από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία με 3 σωστές προβλέψεις από 1,5 ευρώ. Μαζί μας απόψε έχουμε έναν άνθρωπο που αγαπά τη φύση, την περιπέτεια και την εξερεύνηση. Ασχολείται με την σπηλαιολογία 22 ολόκληρα χρόνια και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σπηλαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Κοντά μας είναι ο Κώστας Αδαμόπουλος. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, 22 χρόνια. Πολλά ακούγονται για να είναι μέσα στα σπήλαια, ε. Αρκετά. Από μικρός στα βάσανα. Τα σπηλαιολογικά. Ναι, τα σπηλαιολογικά. Πώς και το αποφάσισες αυτό, επηρεάστηκες από κάποιον? Φοιτητής τότε, ναι, ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο, με εντυπωσίασε, μου φάνηκε πάρα πολύ ξεχωριστό, πολύπλευρο. Οπότε ναι, ξεκίνησα να κάνω σεμινάρια, να εκπαιδευτώ. Φοιτητής σε ποια σχολή, οπότε γεωπονική, στην Κρήτη. Γεωπονική. Ναι. Οπότε η Κρήτη σε επηρέασε, φαντάζομαι, γιατί δίνει υλικό για εξερεύνηση. Ναι, η Κρήτη έχει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο σπηλαιολογικό βεβαίως, αλλά σπηλαιολογικά έχει υπέροχα βουνά, πολύ ψηλά, με χιλιάδες σπηλαια. Τα Λευκά Όρη, για παράδειγμα, θεωρούνται τα σπήλαια με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σπηλαίων ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο 2013. Ναι. Στο συνέδριο το παγκόσμιο που έγινε εκεί το σπηλαιολογικό στην Τσεχία, είναι πλέον και με τη βούλα κατοχυρωμένο. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Στον κόσμο γενικά, το μεγαλύτερο που έχεις επισκεφθεί εσύ. Το μεγαλύτερο σπήλαιο στον κόσμο σε βάθος είναι 2.190 μέτρα. Ναι. Είναι στον Κάφκασο, λέγεται Βορόνια. Ανακάλυψε το 2004, τελευταία δεκαετία. Ναι, έχουμε πάει μαζί με άλλους τρεις Έλληνες. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή? Μοναδική. Απίστευτοι καταράκτες, ειδικά από τα 700 μέτρα βάθος, μεγάλες διαστάσεις, μεγάλη χώρη. Και η εμπειρία ότι είσαι τόσο βαθιά μέσα στη γη είναι κάτι μοναδικό ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν μπορείς να βρεθείς πουθενά άλλο στον πλανήτη σε τέτοια βάθη. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, θα πούμε και άλλα συνέχεια. Πάμε στην επιτροπή μας και την πρόεδρό μας, την κυρία Ελένη Ισακίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία κλήρωσης του Λότο. Στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ωραία. Κώστα, αρχίζουμε και πατάς το κουμπί. Ωραία, καλά κέρδη. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η κληρωτήρα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα, από το 1 έως και το 49. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 300.000 ευρώ στην πρώτη μας κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 49. Κώστα, μου είπες για το σπήλαιο στον Κάφκασο. Το αμέσως επόμενος ενδιαφέρον στο εξωτερικό που έχεις επισκεφθεί εσύ. Έχει πολύ ενδιαφέροντα και η Ελλάδα. Ναι, αλλά στο εξωτερικό, εφόσον θέλει συγκεκριμένη ερώτηση, στη Γαλλία, ένα υπέροχο σπήλαιο στη Βόρεια Γαλλία. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 23. Στην Αγγλία, στη Σλοβενία αρκετά σπήλαια. Η Σλοβενία έχει πάρα πολλά, αναλογικά με την έκρασή της. Ναι. Και επίσης εξαιρετικά σε ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε την τύχη να... ή 10, 20 χρόνια, είχαμε την τύχη να συμμετάσχουμε. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 30. Σε σημαντικές εξερευνήσεις, όπως το σπήλαιο Ταυκούρα στο Ψελορίτη, το σπήλαιο Στοιχειωμένη στο Δελικόνα, σπήλαια στη Βόρεια Ελλάδα, στα Λευκά Όρη, στην Κρήτη. Πόσα άτομα είσαι στο περίπου σε αποστολές? Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 11. Στις εξαιρετικές αποστολές μπορεί να έχεις μικρές ομάδες ή και μεγαλύτερες, δηλαδή από 4, 10, 25 μέχρι και 90 άτομα, ανάλογα την αποστολή. Και από ηλικίες? Ηλικίες επίσης από 20 χρονών, 19 έως και 50, 55. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 33.
Φαντάζομαι όμως για κάτι τέτοιο απαιτείται καλή φυσική κατάσταση, έτσι. Ναι, βεβαίως για την εξερεύνηση χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, αλλά στην αποστολή χρειάζονται και βοηθητικοί υποστηρικτικοί ρόλοι, που έχουν μεγάλη σημασία. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 34. Αντί πρέπει να κάνουμε και καταγραφή, δεν φτάνει μόνο να κατεβούμε και να εξερευνήσουμε, αλλά και να περιγράψουμε τα σπήλαια στον εξωκόσμο, σε εσάς. Σωστό. Που δεν έχουμε εικόνα ή δεν έχουμε και το θάρρος να φτάσουμε μέχρι εκεί, έτσι. Αν όχι, ναι, κάπως έτσι. Είναι λίγο θέμα ο φόβος, πρέπει να καταπολεμήσεις. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 36. Ναι, αλλά αν έχεις σωστή εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθαίνεις να το εντοπίζεις και να δεις και αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η κλήρωσή μας, Κώστα. Θα μας πεις τα 7 χρυσά νούμερα. 49, 23, 30, 11, 33, 34 και 36. Να επαναλάβω κι εγώ με αριθμητική σειρά τους αριθμούς. 11, 23, 30, 33, 34, 49 και ο αριθμός 36. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα Αδαμόπουλο που ήταν απόψε μαζί μας. Μπορείς να μας πεις γρήγορα έτσι τη διαφορά μεταξύ σπηλαίου και βάραθρου. Το βάραθρο είναι ένα σπήλαιο το οποίο εξελίσσεται κατακόρυφα. Δηλαδή η είσοδος του εξελίσσεται σε βάθος, ναι. Τουλάχιστον αρχικά. Okay. Ενώ το σπήλαιο είναι ένα εξελίσσεται οριζόντια. Αυτή είναι η διαφορά. Και τα δύο σπήλα είναι. Ναι. Απλά... Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η επόμενη κλήρωσή μας είναι αύριο. Το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία του τουλάχιστον 600.000 ευρώ και το πρώτο μοιράζει 420.000 ευρώ. Καλό βράδυ σε όλους σας.